Πάμε λοιπόν προς τούτο να καλησπερίσουμε τον κύριο Ιωάννη Μιχαλάκο, χρηματιστηριακό αναλυτή που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα κύριε Μιχαλάκο. Χαίρετε κύριε Δρομούτη. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο. Σήμερα η μέρα είναι πτωτική για την αγορά, αλλά σήμερα είναι η επόμενη μέρα ενός κρίσιμου Eurogroup, το οποίο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, άφησε ακόμη ανοιχτά μέτωπα και ερωτηματικά, σωστά? Ασφαλώς. Άρα, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Άλλωστε, είχαμε κάνει αυτή την επισήμανση και την περασμένη εβδομάδα, όταν είχαμε μιλήσει με τον συνάδελφό σας, τον κ. Τσουκούρα. Είχαμε πει τότε ότι το χρηματιστήριό μας βρισκόταν σε μια φάση ανωδικής αντίδρασης από το χαμηλό του Αυγούστου, του περασμένου Αυγούστου. Στην πραγματικότητα δεν είχε αλλάξει τίποτα σε ό,τι αφορά τη μεσοπρόθεσμη κύρια τάση. Και είχαμε τονίσει τότε ότι ένα πολύ κρίσιμο επίπεδο ήταν οι 700 περίπου 20 μονάδες, 720-725, επίπεδο το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να διασπάσουμε καθαρά, προκειμένου να δούμε σημαντικά υψηλότερα σημεία. Αυτό δεν συνέβη. Απέναντίας είδαμε ότι εκεί ακριβώς η αγορά σταμάτησε. Επιπλέον είχαμε τονίσει ότι μια περιοχή, τεχνική περιοχή, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν στήριξη, δηλαδή σαν περιοχή απορρόφησης της προσφοράς, μάλιστα, ήταν η περιοχή των 690-95 μονάδων. Και μάλιστα είχαμε τονίσει ότι όσο παραμέναμε υψηλότερα από αυτό το σημείο, οι πιθανότητες για κάτι καλύτερο θα ήταν περισσότερες. Αυτό επίσης διασπάστηκε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα βιώνουμε ακριβώς τα αποτελέσματα της αδυναμίας, θα λέγαμε, του χρηματιστηρίου να κινηθεί ψηλότερα από τις 720 μονάδες, αλλά και της περιοχής που είπαμε, που αναφέραμε προηγουμένως, να συγκρατήσει την αυξημένη προσφορά. Αυτή η αδυναμία είναι απότοκος των πολιτικών εξελίξεων ή υπάρχουν και εν γενείς αδυναμίες, εν γενείς φάλματα και τουλάχιστον θέματα προς επίλυση στην ίδια την δομή και τη λειτουργία της αγοράς? Θα έλεγα ότι είναι και τα δύο, κύριε Κομπούτη. Θα έλεγα ότι είναι όλα μαζί. Ασφαλώς παρατηρούμε πολύ σημαντικές επιπλοκές, θα λέγαμε, στην πορεία της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Τα βιώνουμε όλοι μας, αλλά και οι άλλοι τομείς της οικονομίας, επίσης, δεν θα λέγαμε ότι είναι και ιδιαίτερα με ιδιαίτερες προοπτικές, τουλάχιστον τη στιγμή αυτή. Μην ξεχνάμε ότι το χρηματιστήριο είναι προοπτική. Yeah. Το χρηματιστήριο είναι προσδοκία. Όσο λοιπόν υπάρχουν προσδοκίες, τότε ασφαλώς οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν, να αγοράσουν ακριβώς τις μελλοντικές αυτές προοπτικές. Το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σε μια τόσο ρηχή αγορά όπως η δική μας, θα έχουμε μέσα στις επόμενες ώρες 4 διαφορετικά βιβλία προσφορών για τις τράπεζες ανοιχτά. Και με δεδομένο επίσης, δεδομένες τα προσκόμματα τουλάχιστον στο να μπορέσουν το παλιό χρήμα, οι παλιοί όποιοι επενδυτές, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους για να μπουν έστω στην ανακεφαλαιοποίηση. Πιστεύετε ότι θα δημιουργήσει περαιτέρω αναταραχή και θα σπρώξει περαιτέρω χαμηλότερα και τον κλαδικό δείκτη, συνεπώς και την αγορά? Είναι πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση εκείνο που θα μπορούσαμε να συστήσουμε τη στιγμή αυτή είναι να παραμείνουμε προσιλωμένοι στην κίνηση των τιμών. Πληροφορίες υπάρχουν πολλές, μεγάλη διάχυση πληροφοριών, όμως οι πληροφορίες πολλές φορές είναι αντιφατικές και είναι πολύ εύκολο κάποιος να παραπλανηθεί, να ακολουθήσει τον λάθος δρόμο. Ακριβώς σε τέτοια κρίσιμα, θα λέγαμε, σταυροδρόμια. Άρα λοιπόν η κίνηση των τιμών είναι εκείνη στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, η διάχυση των πληροφοριών είναι σταδιακή. Ασφαλώς κάποιοι μαθαίνουν πιο γρήγορα και στη συνέχεια το ευρύτερο κοινό ενημερώνεται. Εκείνοι λοιπόν που μαθαίνουν πιο γρήγορα είναι εκείνοι που διαμορφώνουν και την τάση. Ακριβώς. Μην το ξεχνάμε αυτό. Βεβαίως. Με το δεδομένο λοιπόν τώρα που έχουμε και με το επίπεδο στο οποίο βρισκόμαστε, έχουν αλλάξει τα επίπεδα αντίστασης ή αναφοράς? Πολύ ωραίο το ερώτημά σας και ακριβώς κέριο, θα έλεγα. Πράγματι, είναι πολύ υψηλή η πιθανότητα πλέον να έχουμε ολοκληρώσει
ακόμα και συνολικά την ανωδική αντίδραση του Αυγούστου. Ναι. Όμως κάτι τέτοιο δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί. Ένα κρίσιμο σημείο στο οποίο θα πρέπει να έχουμε την προσοχή μας το επόμενο διάστημα για το γενικό δείκτη είναι οι 640-45 μονάδες. Ναι. Αυτό το επίπεδο θα λέγαμε ότι είναι η διαχωριστική γραμμή για το επόμενο διάστημα. Κάτι ανάλογο για το FUTS 25 έχουμε, που έχει πολύ μεγάλη σημασία ο δείκτης αυτός, αν και πολλές φορές θα λέγαμε ότι... Ναι, περνάει σε δεύτερη είναι, μοίρα γιατί ακριβώς, δεν είναι εστιάζουμε είτε στον τραπεζικό είτε στο γενικό. Έτσι, πολύ σωστά. Όμως έχει πολύ μεγάλη σημασία ο δείκτης αυτός. Μην ξεχνάμε ότι εκεί ακριβώς διαπραγματεύονται και τα παράγωγα. Ο δείκτης αυτός λοιπόν βρίσκεται σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση, καλύτερη φάση αυτή τη στιγμή από τον γενικό δείκτη. Όπως και εκεί θα πρέπει να επικεντρωθούμε καταρχήν στις 197-198 μονάδες, δηλαδή το σημείο που εντοπίζουμε σήμερα, που βρισκόμαστε σήμερα. Μάλιστα. Εάν τυχόν έχουμε καθαρή διάσπαση καθοδική βέβαια του επίπεδου αυτού, τότε το επόμενο σημείο και κομβικό, το πιο κρίσιμο θα λέγαμε, είναι 184-185 μονάδες. Από εκείνο το σημείο και πέρα ενδεχομένως να έχουμε και το τέλος ολόκληρης της ανωδικής αντίδρασης του Αυγούστου. Εάν κρατηθούμε πάνω από εκεί, τότε μπορούμε να κάνουμε, έχω καλές πιθανότητες να κάνουμε καινούργια κίνηση προς το πρόσφατο υψηλό. Οψόμεθα λοιπόν, ούτως ή άλλως νομίζω ότι οι εξελίξεις θα μας, ούτως, είναι γρήγορες, είναι καταιγιστικές έτσι όπως έχουν τα πράγματα στην αγορά. Κύριε Μιχαλάκο, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή παρέμβαση, να σε ευχηθώ καλό υπόλοιπο ημέρας και εβδομάδας και φυσικά να νομίζω το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, αν μη τι άλλο. Καλό υπόλοιπο. Σας ευχαριστώ κύριε Κρούμπο, χαίρετε.